Καλησπέρα σας. Στον χώρο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που με πολύ αγώνα ξεκίνησε πριν χρόνια για να φτιαχτεί, τότε ήταν δήμαρχος ο κύριος Παπαδήμας. Αυτός ο άνθρωπος τελικά ήταν πολύ έξυπνος, γιατί αυτό το χώρο που έχει έδρα και είναι ο Σύλλογος Ποντίων, εμείς με την εγκατάστασή μας εδώ πέρα, τον σώσαμε. Αυτή είναι μια δύσκολη περιοχή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια περιοχή η οποία, εάν δεν ήμασταν εμείς, θα την είχαν καταπατήσει οι Αιγύπτιοι. Και τώρα εδώ θα υπήρχε ένα χάος. Μετά τον Παπαδήμα, ανήλαβε ο κύριος Παππούς και έκανε αυτά που μπορούσε και μετά αναλάβαμε εμείς και κάνουμε αυτά που μπορούμε σε μια δύσκολη εποχή. Πραγματικά που δεν μπορείς να κουνήσεις ούτε το δάχτυλό σου. Εμείς οι Πόντιοι όμως, γιατί μας χαρακτηρίζει η αγωνιστικότητα, η μαχητικότητα, όλοι από εδώ έχετε κάνει 40 μετακομίσεις. Και όχι από μια περιοχή σε άλλη, από χώρα σε χώρα. Πρέπει αυτό το χώρο εδώ να τον βοηθήσουμε. Και να τον βοηθήσουμε πώς? Με την παρουσία μας. Μόλις δούνε ότι είμαστε πολλοί, γιατί πραγματικά είμαστε πολλοί και αδικούμε το χώρο μας, την ύπαρξή μας, θα καταλάβουν πολύ γύρω ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς. Είναι ένα κόσμο στην περιοχή, πραγματικό κόσμημα, πολλοί το βλέπουν και το συνδεύουν. Εμείς που το έχουμε πρέπει να το καταλάβουμε και να το αναδείξουμε μαζί με την Εκκλησία και αν θέλετε σε αυτές τις δύσκολες εποχές να ξεπεραστεί η κρίση και η κρίση της ταυτότητας που έχει αυτή η περιοχή από το Σύλλογο. Αυτό το δύσκολο έργο το έχουν αναλάβει καινούργια διοίκηση. Και πραγματικά τους εύχομαι ό,τι καλύτερο, κάνουν ό,τι μπορούν τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Δεν θέλει λεφτά, θέλει μόνο τη συμπαράστασή μας. Πρέπει να το καταλάβουμε και να προχωρήσουμε. Το αφιερώνω στη δύσκολη προσπάθεια όλων των παιδιών στο Σύλλογο για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτός ο χώρος να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Σας ευχαριστώ.